Έχουμε κοντά μας τον Πάνο Ρίγα. Κύριε Ρίγα, θα θέλετε να μας πείτε ένα δικό σας σχόλιο σχετικά με τη στάση της χώρας μας απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις και ειδικότερα στο θέμα με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πριν σας πω για την στάση της Ελλάδας, να επιμένω πάρα πολύ στη στάση της Ευρώπης. Η Ευρώπη σε ένα πολυπολικό κόσμο που πια βρισκόμαστε, όπου δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι η Ρωσία, η Κίνα, δεν έχει παίξει το ρόλο τον οποίο πρέπει να παίξει, ώστε να είναι και αυτή η δύναμη η οποία θα μπορεί το νέο καταμερισμό να παίξει αυτό το ρόλο που της αρμόζει. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια, και σήμερα φαίνεται και με το θέμα της Ουκρανίας, ακολουθεί τις πολιτικές και τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι λάθος, γιατί το σύνολο των κρατών της Ευρώπης τελικά θα πληγούν και στο κομμάτι της οικονομίας. Δεν έχει αποκτήσει ενιαία πολιτική άμυνας και ασφάλειας, εξωτερική πολιτική, και δεν έχει ταυτόχρονα διαμορφώσει ευάθυση στα ζητήματα της οικονομίας. Τι εννοώ? Ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές αυτή τη στιγμή και μεταξύ κρατών και εντός των κρατών. Οι ανισότητες είναι πολύ μεγάλες. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν έχει καμία αυτή τη στιγμή στρατηγική για την επόμενη μέρα. Ερχόμενοι λοιπόν στο θέμα της πατρίδας μας και τη στάση του κυρίου Μητσοτάκη, η στάση αυτή είναι έξω από το δόγμα που ακολουθούσαμε όλα τα χρόνια. Δηλαδή τι είχαμε εμείς ως αντίληψη, γιατί είμαστε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Ήταν ότι, και αυτό ακολουθήθηκε και από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και από τον Αντρέα Παπανδρέου όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν μια στάση η οποία έλεγε παραμένουμε πυλώνας ειρήνης, γέφυρα των λαών και ταυτόχρονα διαμορφώνουμε τις σχέσεις μας ώστε να επιλύουμε προβλήματα, να μας εμπιστεύονται, να επιλύουμε και προβλήματα μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων. Εδώ τώρα παίρνουμε μια καθαρή θέση με αυτό που έκανε ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, επισπεύδουν κιόλας, και ούτε η Ισπανία σας λέω, ούτε και η Ιταλία, κράτη δηλαδή τα οποία δεν είναι στην ευρύτερη αυτή περιοχή που να αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα, και με μια γείτονα χώρα με τη δική της στάση. Επισπεύδουν λοιπόν, στέλνει οπλικά συστήματα. Αυτό είναι επιλογή η οποία στην κρίση αυτή που υπάρχει προφανώς μας φέρνει σε αντιπαράθεση. Δηλαδή γινόμαστε μέρος του ίδιου του προβλήματος της πολεμικής αντιπαράθεσης εκεί. Τι θα έπρεπε να κάνουμε, πέρα από την καταδίκη που είναι δεδομένη της Ρωσίας και με τον τρόπο με τον οποίο το έκανε αυτή τη στιγμή, γιατί παραβιάζει διεθνείς συνθήκες και θα σας έλεγα ανοίγει ο ασκός του όλου για αναθεωρητισμούς, θα έπρεπε να επιμείνουμε για την ειρηνική επίλυση του προβλήματος και ταυτόχρονα στήριξη των ομογενών μας, του λαού, με ανθρωπιστική βοήθεια, επιμονή στη διπλωματική οδό και επίσης σε βαθιές κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία. Κάνει λάθος ανάγνωση και στο επίπεδο της Τουρκίας, και θα το συνδυάσω και με τη Ρωσία. Η Τουρκία δεν είναι απομονωμένη. Αυτή ήταν η ανάγνωση του κ. Μητσοτάκη. Το έχει απομονωθεί. Δεν είναι απομονωμένη. Ξαναδιαμορφώνει τις σχέσεις της και με κράτη που της είχε ρίξει την προηγούμενη περίοδο, με το Ισραήλ. Παίζει αυτή τη στιγμή και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία. Θέλει να είναι περιφερειακή δύναμη και να έχει αυτό το ρόλο, αλλά περιφερειακή δύναμη όχι για επίλυση προβλημάτων, αλλά για με επιδιώξεις οι οποίες έχουν να κάνουν θα έλεγα, στην επεκτατικότητά της, με μια υπεριαλιστική αντίληψη των πραγμάτων. Αυτό το λέω γιατί το ΝΑΤΟ και οι υπόλοιπες δυνάμεις που είναι σύμμαχοι μας, δεν υπάρχει διαχρονικά να μας βοηθήσουν. Όλες πάντα οι προτροπές όταν βρείτε ήταν με την Τουρκία. Άρα μην περιμένει κανένας ότι κάποιος θα στηρίξει εμάς σε οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει ή θα υπάρχει. Άρα γι' αυτό επιμένουμε εμείς στην επίλυσή του. Και βεβαίως βλέπετε τη στάση της ότι στην Ατάλεια, παίζοντας ένα ρόλο, φέρνει τις δύο εμπλεκόμενες δυνάμεις να συζητήσουν. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ και την οικονομία της Ευρώπης αλλά και τη δική μας οικονομία. Εμείς κάναμε δραματικές επιλογές και με τα θέματα ενέργειας, η βία επιλογιντοποίηση η οποία έγινε στη χώρα μας. Εμείς είχαμε προβλέψει, όχι τον πόλεμο, είχαμε προβλέψει όμως ότι αυτός ο τρόπος ο οποίος θα μας δημιουργήσει προβλήματα μεγάλα χωρίς να έχοντας βρει εναλλακτικές πηγές
αυτή τη στιγμή ή να έχουμε εναλλακτικές πηγές οι οποίες δεν θα είναι, δεν θα είναι μονομερείς, όπως συμβαίνει σήμερα με το φυσικό αέριο και με τον τρόπο με τον οποίο βρισκόμαστε πια στην εν μέσω κρίση, τι μπορεί να κάνουμε από την εμπόλεμη περιοχή. Και ταυτόχρονα η εξάρτηση από το φυσικό αέριο είναι τεράστιο πρόβλημα, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην οικονομία, όταν αυτή τη στιγμή βλέπετε την αλματώδη αύξηση που έχουμε το φυσικό αέριο. Και βέβαια υποθήκευσε αυτή τη στιγμή ότι έχει να κάνει σχέση με τα δίκτυα και τη διανομή. Τώρα, η κρίση η οποία περνάμε νομίζω ότι επιδεινώνεται με αυτές τις εκλογές και είμαι εξαιρετικά ανήσυχος με αυτές τις εκλογές του Μητσοτάκη και με το Σαχέλ που επέλεξε με μια διμερή συμφωνία που δεν μας υποχρεώνει κανένας να πάμε να μπλακούμε στο άπειρο, να το πω έτσι, στο πουθενά. Και βεβαίως η Patriot που έστειλε, γιατί έχω δηλώσει επανειλημμένα ότι οπλικά συστήματα που στείλαμε εκεί εμπλέκουν τη χώρα μας σε αχρίαστη κατάσταση και μάλιστα πάλι με διμερείς όρους. Και μάλιστα όταν η Αμερική έφυγε από τη Σαουδική Αραβία, βρέθηκε τελικά ο κ. Μητσοτάκης να είναι ο πρόθυμος εντός εισαγωγικών ηλίθιος, αλλά δεν αφορά το πρόσωπο, ως επιλογή να την κάνει. Μας εμπλέκει σε μια αχρίαστη ιστορία και επικίνδυνη στην περιοχή. Και βέβαια έχει τώρα η επιλογή αυτή που κάνει στην Ουκρανία. Και δεν προστατεύει ούτε τα συμφέροντα των ομογενών, που είναι κατά μένα και ο Αλέξης Τσίπρας έκανε και την επικοινωνία με τους ομογενείς, είναι κρίσιμο θέμα. Κύριε Ρίγα, ποια είναι τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ με βάση τις τελευταίες εξελίξεις? Είναι τα εθνικά. Νομίζω το εξήγησα προηγουμένως. Και δεύτερον, είναι τα ζητήματα της οικονομίας. Γιατί επηρεάζει όλη αυτή η κρίση, επηρεάζει αυτή τη στιγμή. Και ήταν η αύξηση τη τιμή της ενέργειας, προϋπήρχε και από την κρίση, ερχόταν δηλαδή. Και για μας αυτό έχει πολλαπλές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. Επιπτώσεις στην πρωτογενή τομέα, επιπτώσεις στα νοικοκυριά, στο καλάθι της νοικοκυράς, επιπτώσεις μεγάλες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιδεινώνεται ήδη επιδεινωμένη κατάσταση από την πανδημία την οποία είχαμε την προηγούμενη και τις επιλογές που έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή, έχει κλείσει ουσιαστικά ό,τι και να λέει η στρόφιγγα, η αναπτυξιακή, η στήριξη της οικονομίας της χώρας μας με επιλογή του κ. Μητσοτάκη έχει κλείσει ουσιαστικά και οδηγείται σε διάλυση. Είναι επιλογή όμως, είναι στρατηγική επιλογή. Δεν έχω πρόβλημα, είναι μια διαφορετική αντίληψη. Είναι δύο αντίπαλες πολιτικές οι οποίες υπάρχουν. Άρα οι επιλογές και μας ήταν δύο διαφορετικές. Έχουμε προτείνει να υπάρξει αύξηση του κάτω του μισθού για να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη και ταυτόχρονα να πέσει χρήμα στην αγορά. Είναι λάθος αυτό να λένε ότι μειώνεται με αυτόν τον τρόπο και δίνεται, διευκολύνεται η ανταγωνιστικότητα. Είναι λάθος τεράστιο, αποδείχθηκε δηλαδή όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεύτερον, ότι έχουμε επιμείνει σε πολύ μεγάλο βαθμό να υπάρξει η μείωση του φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου. Επίσης, το ΦΠΑ στα βασικά είδη ανάγκης. Τρίτον, να υπάρξει από την μεριά της κυβέρνησης να κάνει επιλογή, δηλαδή, σε ό,τι αφορά τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Το έκανε για τους ιδιωτικούς, αλλά δεν το έκανε για το δημόσιο τομέα και για τους συνταξιούχους. Που αυτό μέχρι 40.000 το υπολογίσαμε εισόδημα, θα έδινε τη δυνατότητα να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη. Πληστηριασμοί, προχωράει σε πληστηριασμούς, είναι ψέμα τώρα αυτό. Δηλαδή είναι απαράδεκτο και κοροϊδεύει τον κόσμο όταν μιλάει για 3.000 μόνο νοικοκυριά. Τα κόκκινα δάνεια είναι πάνω από 430.000 και μάλιστα ξεπερνάνε τα περίπου τα 13 δις αυτής της ιστορίας. Άρα τι θα γίνει εδώ, τι θα κάνουν? Και το τι θα κάνουν είναι αποτέλεσμα, είναι νομίζω επιλογή τους να ξεπλούσουν τα πάντα, να πάρουν τα πάντα. Έχει αναλάβει ο κ. Μητσοτάκης και κάνει επιλογές οι οποίες κατά την δική μας γνώμη είναι επιλογές οι οποίες είναι κατευθυνόμενες. Ξεχρεώνει συμβόλαια κανονικότατα. Αυτή τη στιγμή και υποκρίνεται σε όλα τα επίπεδα, θα σας έλεγα. Και επιστρέφοντας λίγο να σας πω γιατί μας κατηγόρησε ότι με τη στάση μας για το θέμα της Ουκρανίας και της Ρωσίας εμείς ήμασταν όταν απελάσαμε τους Ρώσους διπλωμάτες, όταν ενεπλάκησαν
για τη Συμφωνία των Πρεσπών στη χώρα μας. Εκείνη την περίοδο τον στήριζαν τα συλλαλητήρια τα οποία συμμετείχε η Νέα Δημοκρατία. Άρα κρατάμε μια πατριωτική, εθνική στάση, η οποία είναι στο τρίπτυχο ότι η ασφάλεια της χώρας μας θέλει άμυνα και ταυτόχρονα ο δεύτερος πυλώνας είναι η ανάπτυξή της. Αν λείπει είτε η άμυνα, γιατί προφανώς είμαστε μια περιοχή δύσκολη, ή αν λείπει η ανάπτυξη, η χώρα είναι ευάλωτη. Δεν είναι ασφαλής η χώρα μας. Το αίτημα για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες παραμένει στο τραπέζι? Βεβαίως παραμένει, δεν είναι η πιο επικίνδυνη κυβέρνηση. Εμείς θέλουμε λοιπόν να γίνουν εκλογές, τάχιστα να φύγουν όσο κάθονται, επιβαρύνουν την κατάσταση. Δυστυχώς αρχίζουν να βασικούς πυλώνες, όπως είναι τα δίκτυα, υποδομές, η ΔΕΗ, να τους ξεπουλάνε. Και καταλαβαίνετε ότι βασικά εργαλεία που πρέπει να έχει το κράτος θα λείπουν. Άρα είναι γρήγορα μην ξεπουλήσουν οτιδήποτε ασημικό υπάρχει για τη χώρα μας. Και επίσης θα σας έλεγα αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει απόλυτα και το λέμε ευθέως, ότι όλος ο προοδευτικός δημοκρατικός κόσμος, είτε ως πολίτες είτε ως πολιτικά υποκείμενα, είναι απέτηση των καιρών. Εγώ αντιλαμβάνομαι να υπάρχουν διαφορές, να υπάρχουν οτιδήποτε, να υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι απολύτως ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και με εθνική και πατριωτική και κοινωνική αντίληψη να συμβάλλουμε σε αυτή την πορεία και καλούμε όλους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Κύριε Ρίγα, σε ό,τι έχει να κάνει με το κεφάλαιο ισοκομματικές διαδικασίες, αλλάζει ο τρόπος ανάδειξης αρχηγού και κεντρικής επιτροπής. Αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει κάποιες ενστάσεις στο εσωτερικό σας. Η δική σας άποψη ποια είναι? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα παράδοξο της, συνήθως να λέω, της πολιτικής ζωής και του τόπου αλλά και της Ευρώπης. Και είναι ένα κόμμα το οποίο είναι κινήσει. Έχει αλλαγές και είναι καλό αυτό, πολύ θετικό, γιατί παρακολουθεί τα γεγονότα και τις εποχές. Από ένα κόμμα του 3% με συσπήρωση ευρύτερων δυνάμεων της αριστεράς, έγινε κυβέρνηση και της Σοσιαλδημοκρατίας. Σήμερα πια εμείς θεωρούμε ότι ένας ευρύτατο προοδευτικός δημοκρατικός κόσμος είναι, συμπορεύεται μαζί μας. Άρα λοιπόν αλλάζουν και οι συνθήκες και εκ του αποτελέσματος που βρίσκεται το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, αλλά και εξαιτίας των συνθήκων που υπάρχουν πια στην κοινωνική ζωή. Τι εννοώ με αυτό? Ότι πια το διαδίκτυο, η πληροφόρηση είναι ευρεία. Άρα η δομή των κομμάτων είναι αναγκαίο να αλλάξουν και να παρακολουθήσουν τη νέα και σύγχρονη εποχή. Η νέα γενιά αλλιώς, με άλλον τρόπο πληροφορείται, αλλιώς θα σας έλεγα αντιλαμβάνεται τη συλλογικότητα, αλλά πρέπει να φανούμε και εμείς αντίστοιχοι σε αυτή την ιστορία. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι εξελίξη, άρα η αριστερά οφείλει να συσπυρώσει έναν κόσμο και να του διαμορφώσει την προοπτική ώστε να παρεύει και να μην μας υπερβεί ο καπιταλισμός στις λύσεις που θα πάει να δώσει με την εξέλιξη της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, γιατί αυτό θα κάνει. Και αυτό νομίζω ότι γιατί και σε εμάς η συζήτηση έχει ανοίξει, έχουν πολλά θέματα αλλάξει και σε όλα τα κόμματα και της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και της Σοσιαλδημοκρατίας πώς πρέπει να είναι η δομή τους, αλλά άνοιξε συζήτηση και σε εμάς. Οι δύο προτάσεις του Προέδρου του κόμματος ενισχύουν αυτό που εγώ επιμένω να λέω, που ήταν ζητούμενο εδώ και χρόνια, που λέγει ο ΣΥΡΙΖΑ Κόμμα των Μελών. Κόμμα των Μελών σημαίνει η συμμετοχή του, γιατί δεν είναι μόνο οι δύο προτάσεις του Τσίπρα. Αυτές συνδυάζονται με άλλο και δεν είναι απομονωμένες. Συνδυάζονται με τα δημοψηφίσματα, συνδυάζονται με την δυνατότητα που έχουν τα μέλη του κόμματος να έχουν λόγο στις αποφάσεις τους, στις επεξεργασίες απευθείας με αυτόν τον τρόπο, στις επιλογές βασικών πυλώνων πολιτικής τους οποίους θα ασκήσουμε. Άρα έχετε λοιπόν και ότι ο πρόεδρος, ο εκάστοτε πρόεδρος του κόμματος, θα εκλέγεται από την βάση, όπως και η ηγεσία του. Σημαίνει αυτό ότι τα μέλη του κόμματος, όχι δια αντιπροσώπων, αλλά δια της αμεσότητας, θα επιλέγουν και τις πολιτικές και την ηγεσία, η οποία θα, για το διάστημα από συνέδριο συνέδριο, θα έχει την ευθύνη αυτή. Νομίζω ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε, η ακινησία είναι το πρόβλημα, η κίνηση και οι επιλογές
διαμορφώνουν και τις νέες συνθήκες. Και βεβαίως, επειδή είμαστε πάντα ανοιχτοί σε αυτά τα θέματα, θα δούμε και πώς όλα αυτά θα προχωρήσουν και τι αποτελέσματα λειτουργικά. Σίγουρο είναι ότι πρέπει να απαντήσουμε και να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματικός, ακόμα πιο λειτουργικός ο ΣΥΡΙΖΑ στη νέα εποχή. Είμαστε το κόμμα που το οποίο θα συζητήσει. Νομίζω ότι δόξαση ο Θεός, όλα τα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που δίνει το δικαίωμα να ασχολούνται και να συζητούν όλοι μας για αυτόν. Αν είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι μετά το αποτέλεσμα του κάθε συνεδρίου να έχουμε ενιαία φωνή, ενιαίο λόγο και να περασπίσουμε και να δώσουμε τη μεγάλη μάχη να φύγει η Νέα Δημοκρατία από την διακυβέρνηση της χώρας. Νομίζω ότι όλες οι άλλες ενστάσεις ορθά μπορεί να υπάρχουν. Η συζήτηση γι' αυτό γίνεται πάντα πριν από ένα συνέδριο. Και στο συνέδριο θα τα ολοκληρώσουμε όλα και οι αποφάσεις θα είναι αυτές που θα μας δεσμεύουν όλους.